Ακριβότερα από όλους σχεδόν τους Ευρωπαίους αγοράζουν οι Έλληνες το φρέσκο γάλα, καθώς η χώρα μας έχει τη δεύτερη ακριβότερη τιμή μετά την Εσθονία. Μέσα σε ένα χρόνο οι ανατιμήσεις είναι συνεχείς, ιδιαίτερα στις επώνυμες εταιρείες. Χρυσό συνεχίζουν να πληρώνουν οι Έλληνες το πλέον βασικό προϊόν για τα νοικοκυριά που δεν είναι άλλο από το γάλα. Έχουν περιοριστεί όλα τα γαλακτοκομικά. Έχει πάει η τιμή στα ύψη. Η τιμή του επώνυμου φρέσκου αγελαδινού γάλακτος ξεκινάει από 1 ευρώ και 49 λεπτά και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μάλιστα, 1 ευρώ και 49 λεπτά κοστίζει το γάλα που είναι ενταγμένο τόσο στο καλάθι του νοικοκυριού όσο και στην πρωτοβουλία μόνιμη μείωση τιμής, αφού η αρχική τιμή του ήταν στα 1 ευρώ και 74 λεπτά. Ιδιωτικές ετικέτας παίρνω πλέον. Βολεύει καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα ποιοτικά αν είναι αξιόλογο. Παλιότερα αγόραζα επώνυμα, αλλά τώρα λόγω δυσκολιών. Την ίδια ώρα το 1 λίτρο φρέσκου γάλακτο σε Γερμανία, Ισπανία και Πορτογαλία δεν κοστίζει πάνω από 1 ευρώ. Γάλα στο σούπερ μάρκετ δεν θα βρούμε ελληνικό με 1 ευρώ. Το δικό μας το γάλα το ελληνικό είναι πιο ακριβό γιατί έχουμε αυξημένο κόστος παραγωγής. Αυξάνονται τα περιθώρια κέρδους των βιομηχανιών. Εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει έλεγχο στις βιομηχανίες. Η υψηλότερη τιμή του γάλακτος στην Ελλάδα είναι μάλιστα η δεύτερη ακριβότερη στην Ευρώπη μετά την Εσθονία. Υπάρχουν προϊόντα στο εξωτερικό, τα σούπερ μάρκετ που έχουν πολύ πιο φθηνά. Δηλαδή ακόμα και τα εισαγόμενα από εμάς εκεί είναι πιο φθηνά. Και όλα αυτά τη στιγμή που το αγελαδινό γάλα φεύγει από τους παραγωγούς προς τις βιομηχανίες στα 48 με 52 λεπτά. Το κατσικίσιο γάλα είναι ακόμα πιο τσουχτερό αφού το φθηνότερο κοστίζει 2 ευρώ και 80 λεπτά και το ακριβότερο 3 ευρώ και 16 λεπτά. Αν μάλιστα το γάλα είναι βιολογικό, η τιμή εκτοξεύεται στα 3 ευρώ και 36 λεπτά. Το δε πρόβιο γάλα έχει γίνει πλέον άφαντο. Πλέον έφυγε από τα καταστήματα των σούπερ μάρκετ, το πρόβιο γάλα. Και ο λόγος ήταν γιατί είχε ξεπεράσει τα 3,5 ευρώ το λίτρο. Και επειδή οι καταναλωτές δεν το προτιμούσαν, δεν το αγόραζαν, ήταν φύρα, θα έλεγα, για τα καταστήματα. Η τεράστια πάντως απόκληση της τιμής από τον παραγωγό στο ράφι, συνδυαστικά με την αύξηση των περιθωρίων κέρδους στον κλάδο της βιομηχανίας, που ξεπέρασε το 25% την περίοδο 2020-2021, δείχνουν πως η αθέμητη κερδοφορία στις πλάτες των καταναλωτών καλά κρατεί.